Δυνατοί άνεμοι σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Ξεριζώνουν δέντρα. Χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Με νοπές τις μνήμες από το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Χαϊγιάν, οι Φιλιππινέζοι ήρθαν αντιμέτωποι με την πιο σφοδρή καταιγίδα της χρονιάς. Ο Ράμασουν είναι ο 7ος τυφώνας που χτυπά τις Φιλιππίνες φέτος και έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε πάνω από 12 ανθρώπους. Σχεδόν 400.000 άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στις νότιες επαρχίες πριν καν φτάσει η καταιγίδα. Οι πυκνοκατοικημένες βόρειες επαρχίες της χώρας, καθώς και η πρωτεύουσα, γλίτωσαν τα χειρότερα. Όμως η Μανίλα των 12 εκατομμυρίων κατοίκων μοιάζει έρημη πόλη. Οι λιγοστοί άνθρωποι που βγήκαν στους δρόμους δυσκολεύονται ακόμη και να περπατήσουν. 340 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, η δήμαρχος μιας μικρής πόλης είπε ότι 10.000 άνθρωποι έφυγαν για να σωθούν. Η ίδια είδε τον τυφώνα να παρασέρνει δέντρα, ακόμη και οροφές πτυχιών. Πέρσι, το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Χαϊγιάν είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 6.000 άνθρωποι, ενώ άλλοι 1.000 συνεχίζουν να αγνοούνται.